Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάζας Γέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μανιτοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίλυση του πρώτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η επανάληψη βασικών ενιών όπως οι αναπαραστάσεις αριθμών σε δεκαεξαδικό, δεκαδικό και διαδικό σύστημα, οι προσημασμένοι και απροσήμαστοι αριθμοί, ο κώδικας άσκη. Επιπλέον, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τα στοιχεία της κεντρικής πλακέτας motherboard. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάποιες βασικές έννοιες. Ένα byte έχει 8 bit. Τα έγκυρα ψηφία του 16αδικού συστήματος είναι η αριθμοί από το 0 έως και το 9, καθώς επίσης και τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου από το α έως και το f. Τα έγκυρα ψηφία του διαδικού συστήματος είναι το 0 και το 1, ενώ τα έγκυρα ψηφία του δεκαδικού συστήματος είναι η αριθμοί από το 0 έως και το 9. Αν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό σε διαδικό, τότε αρκεί να βρούμε τις δυνάμεις του 2 από τις οποίες αποτελείται. Παρακάτω παρουσιάζει ένα παράδειγμα μετατροπής φυσικών αριθμών από δεκαδική σε διαδική μορφή. Έστω λοιπόν ότι έχουμε τον αριθμό 10. Γράφουμε τις δυνάμεις του 2 μέχρι να προκύψει αριθμός μεγαλύτερος ή ίσο από τον ζητούμενο αριθμό. Οπότε και σταματάμε. 2 στη μηδενική, 2 στην πρώτη, 2 στο τετράγωνο, 2 στην τρίτη. Όμως το 2 στην τετάρτη είναι μεγαλύτερο από το 10, που ισούται με 16. Παρατηρούμε ότι ο αριθμός 2 στην τρίτη χωράει μία φορά στο 10. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι το 2. Το 2 στην πρώτη χωράει μία φορά στο 2 και μένει 0. Άρα, ο διαδικός αριθμός που προκύπτει είναι ο 1-0-1-0 ή αν θέλουμε την 8-bit αναπαράσταση θα ήταν ο 0-0-0-0-1-0-1-0. Στο εργαστηριακό φυλάδιο μας ζητείτε να μετατρέψουμε τους δεκαδικούς αριθμούς 15, 12, 5, 45, 120 και 64 σε διαδική μορφή. Ο τρόπος που θα μετατρέψουμε αυτούς τους αριθμούς σε διαδικούς θα είναι παρόμοιος με το παράδειγμα. Για τον αριθμό 15, η μέγιστη δύναμη του 2 που χωράει στον αριθμό είναι η 2 στην τρίτη, που ισούται με 8. 15-8 λοιπόν είναι ίσο με 7. Στο 7 χωράει η δύναμη 2 στο τετράγωνο, η οποία ισούται με 4. 7-4 ίσο με 3. Η δύναμη 2 στην πρώτη ισούται με 2, άρα χωράει μία φορά στο 3 και αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι 1. Τέλος, η δύναμη 2 στο 0 χωράει ακριβώς μία φορά στο 1, αφού ισούται με 1. Άρα ο ζητούμενος διαδικός αριθμός είναι ο 1-1-1-1. Ομοίως θα εργαστούμε και για τους υπόλοιπους δεκαδικούς αριθμούς. Πρέπει να σημειωθεί πως ο μέγιστος δεκαδικός αριθμός για 8 bit στο διαδικό σύστημα είναι ο 10 στην 38η. Για να μετατρέψουμε από το διαδικό στο 16αδικό και αντίστροφα, αρκεί να θυμόμαστε ότι 4 bit αντιστοιχούν σε ένα ψηφίο του 16αδικού. Για παράδειγμα, ο αριθμός 2α στο 16αδικό έχει 4 bit για το πρώτο ψηφίο, το 2, που είναι το 0010, και 4 bit για το δεύτερο ψηφίο, το α, που είναι το 1010. Άρα, ο 16αδικός 2α στο διαδικό θα γίνει 0010010. Έναν 16αδικό αριθμό συνήθως τον γράφουμε με το πρόθεμα 0χ ή με το επίθεμα h. Για παράδειγμα, θα γράψουμε 2αh ή 0χ2α. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε την αντιστοιχία όλων των αριθμών από το 0 έως και το 15 από το δεκαδικό σύστημα στο διαδικό και το 16αδικό. Οι αριθμητικές πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης στο διαδικό σύστημα γίνονται όπως και στο δεκαδικό. Οι λογικές πράξεις AND, OR και NOT γίνονται αν εξετάσουμε ένα προς ένα τα bit. Αυτές οι πράξεις λέγονται bitwise, σε επίπεδο bit ή bit με bit. Μας ζητάτε λοιπόν
να κάνουμε την πράξη της πρόσθεσης, την πράξη AND και την πράξη OR, αλλά και την πράξη NOT σε κάποιους διαδικούς αριθμούς. Για την πρόσθεση των διαδικών αριθμών ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες. 0 και 0 ισούται με 0. 0 και 1 ισούται με 1. 1 και 0 ισούται με 1. 1 και 1 ισούται με 0 και 1 κρατούμενο. 1 και 1 και 1 ισούται με 1 και 1 κρατούμενο. Έτσι λοιπόν, για την πρόσθεση της πράξης 1-1, 0-0, 1-0-1-0 και 0-0, 1-1, 1-1, 1-0, το αποτέλεσμα θα είναι 1-0-0, 0-0, 1-0-0-0. Ενώ για την πράξη 0-0, 1-1, 1-0, 0-0 και 1-1, 1-1, 1-0-0-0, το αποτέλεσμα θα είναι 1-0-0, 1-1-0-0-0-0. Έπειτα, μας ζητάτε να εκτελέσουμε την πράξη AND σε δύο διαδικούς αριθμούς. Αυτή είναι 1-0-1-0-1-1-0-0 AND 0-1-0-0-0-0-1-1. Για την λογική πύλη AND ισχύει ότι 0 AND 1 δίνει 0, 1 AND 0 μου δίνει 0, 0 AND 0 μου δίνει 0 και 1 AND 1 μου δίνει 1. Άρα, το αποτέλεσμα της παραπάνω λογικής πράξης θα είναι 0. Για την λογική πύλη OR ισχύει 1 OR 0 ίσως με 1, 1 OR 1 ίσως με 1, 0 OR 1 ίσως με 1 και 0 OR 0 ίσως με 0. Τέλος, για την λογική πύλη NOT ισχύει η αντιστροφή των ψηφίων, δηλαδή 0 NOT δίνει 1 και 1 NOT δίνει 0. Ένας αριθμός διαδικός που έχει 8 bit μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση απροσήμαστων δεκαδικών αριθμών στο εύρος 0 έως 255. Αν όμως θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για την αναπαράσταση προσημασμένων αριθμών, τότε θα έχει εύρος μείον 128 έως 127. Για να μετατρέψουμε έναν αρνητικό αριθμό στον προσημασμένο του και αντίστροφα, κάνουμε την εξής εργασία. Αντιστρέφουμε όλα τα bit του αριθμού, το 0 γίνεται 1 και το 1 0, και προσθέτουμε το bit 1. Για παράδειγμα, αν θέλω να βρω τον αρνητικό αριθμό 5, που στο διαδικό σύστημα είναι ο 0000101, θα αντιστρέψω όλα τα bit του αριθμού, θα προκύψει δηλαδή ο αριθμός 111110110 και θα προσθέσω το bit 1 στο τέλος του αριθμού. 111110111 είναι το αποτέλεσμα. Αντιστρόφως, αν θέλω να βρω ποιος αριθμός είναι ο αρνητικός αριθμός του 110011100, τότε θα αντιστρέψω όλα τα bit, θα γίνει δηλαδή ο αριθμός 00110011 και θα προσθέσω το 1 στον αριθμό, δηλαδή 00110100. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός 52. Άρα, ο αρνητικός αριθμός αυτού είναι ο μείον 52. Στο εργαστηριακό φυλάδιο, μας ζητείται να βρούμε τους προσημασμένους αριθμούς των αριθμών 36 και 81. Για τον αριθμό 36, θα βρούμε αρχικά τον διαδικό αντίστοιχο αριθμό, που είναι ο 00100100. Θα αντιστρέψουμε όλα τα ψηφία του, δηλαδή θα γίνει 110111011 και θα προσθέσουμε το 1. Το αποτέλεσμα θα είναι το 110111100. Για τον αριθμό 81, ο αντίστοιχος διαδικός αριθμός είναι ο 0101000001. Αντιστρέφουμε όλα τα ψηφία του διαδικού αριθμού και προκύπτει ο αριθμός 101001110. Προσθέτουμε το 1, δηλαδή ο αριθμός θα γίνει 101001111. Άρα, ο προσημασμένος αριθμός του 81 στο διαδικό σύστημα θα είναι ο 101001111. Έπειτα, μας ζητείται από δύο διαδικούς αριθμούς να βρούμε τον προσημασμένο τους. Για τον αριθμό 111111111, αντιστρέφουμε όλα τα bit του και προσθέτουμε το 1. Άρα, η προσημασμένη διαδική τιμή είναι το διαδικό 1, όμως επειδή ψάχνουμε τον αρνητικό του, το αποτέλεσμα θα είναι μείον 1.
Για τον διαδικό αριθμό 1-1, 0, 1-1, 1-1, 1, αντιστρέφουμε όλα τα bit του και ο αριθμός που προκύπτει είναι ο 0-0, 1, 0-0, 0-0, 0. Προσθέτουμε το 1, άρα η προσημασμένη διαδική τιμή θα είναι 0-0, 1, 0-0, 0-0, 1 και η δεκαδική τιμή θα είναι -33. Έπειτα, μας ζητείτε να υπολογίσουμε το αποτέλεσμα των πράξεων 57-1 και 1-88. Για την πράξη 57-1, βρίσκουμε αρχικά το αποτέλεσμά της, που ισοτάμε 56. Έπειτα, μετατρέπουμε τους δύο αριθμούς 57 και 1 στη διαδική τους μορφή. Για τον αριθμό 1, αντιστρέφουμε όλα τα bit του και προσθέτουμε το 1. Δηλαδή προκύπτει ο αριθμός 1-1-1-1-1-1-1-1. Άρα το συμπλήρωμα του 1 προς 2 είναι ο αριθμός αυτός. Έτσι, υλοποιούμε την πράξη της πρόσθεσης μεταξύ του διαδικού 57 και του συμπληρώματος ως προς 2 του αριθμού 1. Το αποτέλεσμα της πράξης θα είναι 1-0-0-1-1-1-0-0-0. Το αποτέλεσμα της πράξης θα είναι 1-0-0-1-1-1-0-0-0. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι 56. Όσον αφορά την πράξη 1-88, το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι -87. Αρχικά, βρίσκουμε τους διαδικούς αριθμούς για τους αριθμούς 1 και 88. Για τον αριθμό 88, αντιστρέφουμε όλα τα bit του και προσθέτουμε το 1. Άρα, το συμπλήρωμα ως προς 2 του 88 είναι 1-0-1-0-1-0-0-0. Έτσι, υλοποιούμε την πράξη της πρόσθεσης μεταξύ των διαδικών αριθμών 1 και του συμπληρώματος του 88. Βρίσκουμε ως αποτέλεσμα το 1-0-1-0-1-0-0-1. Επειδή ψάχνουμε αρνητικό αριθμό, αντιστρέφουμε τον αριθμό που βρήκαμε παραπάνω. Προκύπτει ο διαδικός αριθμός 0-1-0-1-0-1-1-0. Έπειτα, προσθέτουμε τον αριθμό 1 και έχουμε ως αποτέλεσμα 0-1-0-1-0-1-1-1, το οποίο είναι το αρνητικό 87. Οι παραπάνω αναπαραστάσεις αριθμών ονομάζονται και αριθμητικές. Εκτός από αυτήν την αναπαράσταση, υπάρχει και η αναπαράσταση δεδομένων, με πιο γνωστή την αναπαράσταση ASCII. Σύμφωνα με αυτή, όλα τα λατινικά γράμματα, μικρά και κεφαλαία, τα σημεία στίξης και οι αριθμοί αντιστοιχούν ένα προς ένα με κάποια τιμή. Μας ζητείται λοιπόν να βρούμε την ASCII δεκαεξαδική τιμή, την ASCII δεκαδική τιμή και την ASCII διαδική τιμή τεσσάρων χαρακτήρων. Έπειτα, μας δίνονται τρεις διαδικοί αριθμοί και ζητείται να βρούμε τους μη προσημασμένους αριθμούς, δηλαδή τους αντίστοιχους δεκαδικούς αριθμούς, τους προσημασμένους αριθμούς με συμπλήρωμα προς 2 και τέλος τον αντίστοιχο ASCII χαρακτήρα. Στο τέλος της εργαστηριακής αυτής άσκησης, μας δίνεται μία εικόνα η οποία παρουσιάζει μία μητρική πλακέτα ή αλλιώς motherboard. Ο αριθμός 1 της πλακέτας αντιστοιχεί στον επεξεργαστή CPU. Ο αριθμός 2 στο Northbridge ή αλλιώς διασύνδεση αργών διάβλων. Ο αριθμός 3 στο Southbridge ή αλλιώς διασύνδεση γρήγορων διάβλων. Η DRAM 1 και DRAM 2 απεικονίζονται στους αριθμούς 4 και 5 αντίστοιχα. Η διασύνδεση floppy drive απεικονίζονται στον αριθμό 6, ενώ ο αριθμός 7 αντιστοιχεί στη διασύνδεση ATA CD-ROM DVD-ROM. Ο αριθμός 8 αντιστοιχεί στη διασύνδεση Serial ATA σκληρού δίσκου. Ο αριθμός 9 στον PCI 32-bit. Ο αριθμός 10 στο 2 PCI Express, ενώ ο αριθμός 11 στις 2 PCI Express βοηθητικές. Η τροφοδοσία ATX 24-pin αντιστοιχεί στον αριθμό 12, ενώ η βοηθητική τροφοδοσία 8-pin στον αριθμό 13. Ο ελεγκτής firewall αντιστοιχεί στον αριθμό 14, ενώ τα στοιχεία ρύθμισης τάση επεξεργαστή στον αριθμό 15. Το chip BIOS αντιστοιχεί στον αριθμό 16, το chip κάρτα δικτύου στον αριθμό 17,
ενώ ο αριθμός 18 αντιστοιχεί στο τσίπ από κωδικοποίησης ήχου. Τέλος, η μπαταρία BIOS αντιστοιχεί στον αριθμό 20. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του πρώτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.